Καταρχάς, η παράταξη δεν διαφωνεί στο να υπάρχει ένας χώρος, να βρεθεί ένας χώρος να μετακινηθεί η υπηρεσία καθαριότητας. Αλλά η διαφωνία μας ήταν στο ότι δεν υπάρχει ένας κεντρικός στρατηγικός σχεδιασμός για όλα αυτά. Δηλαδή, τι κτίρια έχει ο Δήμος, ποια μπορεί να χρησιμοποιηθούν, ποιοι χώροι χρειάζονται για να πάει η υπηρεσία καθαριότητας, αλλά και άλλες υπηρεσίες. Αυτό πρέπει να το δούμε συνολικά. Δεν έγινε στο παρελθόν. Και με ευθύνη, αν θέλετε, και τον προηγούμενο. Εγώ κάνω και μια αυτοκριτική. Αλλά είναι ευκαιρία τώρα, αφού το ζητάνε και οι αντιπολιτεύσεις, χωρίς την ψήφο των οποίων δεν μπορούν να περάσουν τέτοια θέματα, να καθίσουμε και να το δούμε το θέμα. Όχι όπως πραγματικά βρήκαμε ένα κτίριο, πάμε να το νοικιάσουμε και βλέπουμε και να δεσμεύσουμε το Δήμο για κάποια χρόνια πιθανώς και αύριο μεθαύριο να ψάχνουμε κάτι άλλο ή οτιδήποτε. Χθες ακούστηκε κάτι ότι το κτίριο της Ένωσης δεν μπορεί να διατεθεί. Και μάλιστα το ανέφερε νομίζω ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ επικοινώσα με τον κύριο Ντούμπο το πρωί και μου είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλώς θα υπάρχει μια καθυστέρηση επειδή πρέπει να πάρουν μια τυπική έγκριση από την αρχαιολογία στην Αθήνα. Εκκρεμεί 6 μήνες. Δυστυχώς, καταλαβαίνετε τώρα για μια τυπική έγκριση 6 μήνες και παραπάνω. Και μόλις πάρθει αυτό το OK από την κεντρική υπηρεσία των Αθηνών της αρχαιολογίας, υπάρχει, μου λέει ο ανάδοχος, υπάρχουν τα χρήματα, άμεσα θα ξεκινήσουν αυτές οι επισκευαστικές εργασίες που χρειάζονται, προκειμένου το κτίριο να τελειώσει και να είναι διαθέσιμο. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα δούμε. Θεωρώ ότι και ο κύριος αναγνώστης του χθες, ο αντιδήμαρχος, αναγνώρισε ότι δεν μπορεί έτσι πρόχειρα να προχωράμε. Γι' αυτό και ανέβαλε το θέμα να συναντηθεί με τους επικεφαλείς των συνδυασμών, να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό και να δούμε με ποιο τρόπο θα το χειριστούμε. Υπάρχουν κτίρια του Δήμου τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα. Υπάρχουν κτίρια του Δήμου τα οποία ούτε ξέρουμε πού και σε ποιους έχουν παραχωρηθεί. Και αυτή τη στιγμή καλείται ο Δήμος να πάει να νοικιάσει που δεν ξέρουμε και πού. Δεν αναφέρθηκε χθες για ποια ακίνητα μιλούσε ο αντιδήμαρχος. Με 2.000 το μήνα ανέφερε ένα ποσό στη μια περίπτωση που σημαίνει 25.000 το χρόνο, 24.000 το χρόνο. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στο πόδι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και θα πρέπει να προχωρήσουμε μαζί, όλοι μαζί, να βρούμε μια λύση. Δεν είμαστε αρνητικοί, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο.